Γεια σας, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Τι να κάνετε αν τα μαλλιά σας είναι άτακτα, αν δεν στρώνονται με τίποτα, δεν κρατάνε την φόρμα τους. Εσείς χρησιμοποιείτε και ειδικό σαμπουάν και μαλακτικό και πάλι το μαλλί δεν στρώνεται εύκολα και μόνο με πιστολάκι, αλλά και πάλι και με πιστολάκι που το κάνετε, σε λίγη ώρα το μαλλί πάλι είναι ανακατεμένο. Σας έχω σήμερα δύο πολύ ωραίες συνταγές οι οποίες να βοηθήσουν την τρίχα να γίνει πιο στρωτή, πιο λία. Αυτές ουσίες που να μπουν στη τρίχα, να την κάνουν, να την θρέψουν, να βοηθήσουν την τρίχα να συγκρατεί την υγρασία που χρειάζεται. Αν και το μαλλί μας φαίνεται λίο, δηλαδή αν να πάρουμε μία τρίχα φαίνεται λία, στην ουσία δεν είναι λία. Αν να δούμε στο μικροσκόπιο και στη φωτογραφία φαίνεται, έχει κάποιες ρογμές, οι οποίες είναι φυσιολογικές. Στο μαλλί που δεν στρώνεται, αυτές οι ρογμές είναι πιο βαθιές. Φρεπτικές ουσίες που να δώσετε στο μαλλί να γεμίζουν αυτές τις ρογμές και έτσι το μαλλί σας να είναι πιο στρωτό, πιο λίο, πιο όμορφο. Πρώτη συνταγή που θέλω να σας δώσω σήμερα είναι με αβοκάντο και γιαούρτι. Να χρειαστείτε ένα αβοκάντο και 3 κουταλές ή γιαούρτι ή κεφίρ. Παίρνετε αβοκάντο, το λιώνετε πολύ καλά με πιρούνι έτσι, για να γίνει λία, έτσι, λία κρεμούλα και βάζετε μέσα ή 3 κουταλές γιαούρτι ή 3 κουταλές κεφίρ. Ανακατεύετε καλά και μετά με αυτό το μείγμα σε όλο το μαλλί σας στρώνετε τη μάσκα και στη ρίζα καλό είναι να πάει, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει σε όλο το μαλλί, στο μάκρος να πάει η μάσκα. Δεν την βάζετε έτσι ανακατεύοντας τα μαλλιά, όμορφο και ωραία έτσι παίρνοντας τα δάχτυλα τη μάσκα, την στρώνετε σε όλο το μήκος των μαλλιών σας. Το σκεπάζετε μετά με μία σακουλίτσα από πάνω με μία πιτσέτα και αφήνετε να δράσει η μάσκα για μία ώρα. Πρέπει να είναι το μαλλί έτσι να έχει μία ζέστη για να δράσει η μάσκα καλύτερα. Μετά από μία ώρα το ξεπλένετε και να δείτε αμέσως διαφορά, αλλά βέβαια για να γίνει δραστική διαφορά πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα μήνα. Κάνετε μάσκα μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα ακόμα καλύτερα και τότε να δείτε μεγάλη διαφορά. Αν το μαλάκι σας είναι κοντό, σαν δικό μου ας πούμε, να χρειαστείτε μισή δοσολογία, δηλαδή να πάρετε μισό αβοκάντο και 1,5-2 κουταλιές γιαούρτι. Για τη δεύτερη συνταγή να χρειαστούμε ελαιόσπορο. Να χρειαστούμε 3 κουταλιές ελαιόσπορο και 2 ποτήρια βραστό ζεστό νερό. Το βάζουμε σε ή σε ένα μεγάλο μπρίκι ή σε μία μικρή κατσαρόλα και το βράζετε σε πολύ σιγανή φωτιά για 30-40 λεπτά. Εγώ το έβαλα σε ένα μπρίκι, το έχω βράσει ήδη, απλά θέλω να σας δείξω τι βγαίνει, πώς είναι η ύφη της μάσκας μετά που βγαίνει. Το άφησα για 40-45 λεπτά, όπως είπα το σκεπάζετε από πάνω και κοιτάξτε πόσο παιχτή βγαίνει. Είναι σαν μία γλίτσα. Έτσι. Βλέπετε. Αυτό εδώ τώρα εγώ να το σωρώσω και να δείτε πώς να βγει η μασκούλα μας. Έχω σωρώσει το λενορόσπορο με ένα τούλι και βγήκε αυτό το μείγμα. Αυτή η μασκούλα βγαίνει έτσι σαν ένα ζελέ ας πούμε. Το απλώνετε σε όλο το μάκρος των μαλλιών σας πολύ καλά, πολύ έτσι προσεκτικά σε όλο το μάκρος και στην ρίζα και μετά το σκεπάζετε με μία σακούλα και από πάνω με μία πιτσέτα για να υπάρχει μία ζέστη γύρω από τα μαλλιά σας. Πόση ώρα να το κρατήσετε, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Μπορείτε να το κρατήσετε 2 ώρες, μπορείτε να το κρατήσετε 3 ώρες. Καλό να κάνει. Γιατί τρέφεται σιγά σιγά και ενυδατώνεται και σε αυτές τις ρογμές που υπάρχουν
κλείνονται, σαν, είναι σαν πληγή και κλείνονται, ας πούμε, πληγές στο μαλλί σας. Σε ένα μήνα να δείτε πραγματικά μεγάλη διαφορά. Θέλω να σας δώσω άλλες δύο συμβουλές. Το μαλλί που μπερδεύεται εύκολα, που δεν στρώνεται με καμία δύναμη, δεν πρέπει να λούζεται με ζεστό νερό. Όσο πιο χλιαρό νερό είναι, τόσο καλύτερα. Χειμερινές μήνες τι μπορείτε να κάνετε? Να το λούσετε κανονικά με ζεστό νερό και μετά στο τέλος παίρνετε το μαλλί σας έτσι μόνο τις άκρες και το ξεπλένετε με πιο κρύο νερό. Και δεύτερη συμβουλή είναι ότι όποτε πλένετε το μαλλί σας δεν πρέπει να το στεγνώσετε με πιστολάκι. Το στεγνώσετε με μια πιτσέτα, το χτενίζετε και το αφήνετε να στεγνώσει το μαλλί μόνο του. Αφού στέγνωσε το μαλλί, στο τέλος μπορείτε να το στρώσετε λίγο με πιστολάκι, αλλά όχι να το στεγνώσετε το μαλλί με πιστολάκι. Αυτό κάνει πολύ κακό στο μαλάκι σας. Πιστεύω σας κάλυψα λίγο σε αυτό το θέμα. Αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, να με ρωτήσετε. Εδώ είμαι, να σας απαντήσω με χαρά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.